Στούντιο 1, εκλογές 93. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών αυτών, όπως επίσης ακούτε από επώνυμους τους σχολιασμούς τους, απόψεις τους, κριτικές τους, με τάση όμως προοπτικής για το τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε ό,τι αφορά και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα μικρότερα κόμματα, τα οποία όμως παίζουν ένα αποφασιστικό ρόλο τελικά και καλώς πράττουν και τον παίζουν. Ο Γιάννης Πετεντερής είχε πει κάτι κατά τη διάρκεια της θεωρητικής αυτής μετάδοσης και αρκετά νωρίς μάλιστα, ότι ο κ. Μητσοτάκης απόψε θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος ή ότι θα αναγγείλει τουλάχιστον την παραίτηση. Και ο Στέφανος Ομάνος μας έδωσε λίγο πολύ την είδηση βγαίνοντας από το Μαξίμου. Επιβεβαιώθηκε ότι θα παραιτηθεί. Το είχε πει ο Μητσοτάκης προεκλογικά, δεν ήταν τόσο μεγάλο μάντημα. Πάντως θέλω να πω το εξής, ότι η παρουσία των διαφόρων παραγόντων του κόμματος. Τώρα το 25% των εκλογικών τμήματων και τα αποτελέσματα, τα επιμέρους αποτελέσματα δίνονται με βάση το 25% αυτό. Τα τμήματα όμως που έχουν συγκεντρωθεί δεν είναι όλα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα τμήματα του 1990. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μεγάλες περιφέρειες, όπου έχουμε ενορίες ως βάση του διαχωρισμού. Και ένα τμήμα δεν είναι ταυτόσιμο με το αντίστοιχο τμήμα στις προηγούμενες εκλογές. Πρέπει να συγκεντρωθούν τα τμήματα της ενορίας για να έχουμε συγκρίσιμες μονάδες. Επομένως, η εκτίμηση που γίνεται στο 15% των εκλογικών τμήματων από το 25%, γιατί μόνο αυτό το 15% είναι συγκρίσιμο. Μάλιστα. Είσαι σαφέστατος. Αν πάρετε στον Πειραιά την ενορία Ρόδο το Αμάραντο, θα βγάλετε. Η λαϊκή εντολή δεν είναι μια εξουσιοδότηση εν λευκό. Είναι μια λαϊκή εντολή καθαρή, ξεκάθαρη, αλλά και υπό πολύ συγκεκριμένους όρους. Και αν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από την αυριανή μέρα δεν φροντίσει να ανταποκριθεί στις όχι προσδοκίες και ελπίδες του λαού, στις αξιώσεις του λαού, για μια στοιχειωδώς, να την πούμε σοβαρή, υπεύθυνη, συγκροτημένη και στοργική διακυβέρνηση του τόπου, από την επόμενη μέρα θα αρχίσει να φθείρεται. Βλέπω όμως ότι αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό ως προς το ΠΑΣΟΚ και από ό,τι αντελήφθη και εγώ σε σχέση με τους καλεσμένους μας, υπάρχει μια... θα έλεγα, υπάρχει ένας προβληματισμός απέναντι στην αυριανή, τη μεθαυριανή, ίσως και μετά ένα μήνα ημέρα. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό το σύμπτωμα. Χαίρομαι που είναι, δεν βλέπω πολύ τα καλό, στελέχη του ΠΑΣΟΚ να πανηγυρίζουν έτσι. Είναι αισιόδοξο μήνυμα. Ναι. Θέλω όμως να μου πεις την εκτίμησή σου για την αυριανή μέρα της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρε. Να πάμε στην αυριανή μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ρωτήσω. Ασφαλώς σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για να το πούμε σχηματικά, η πρωτοβουλία ανήκει στον κύριο Μητσοτάκη. Όλοι θα περιμένουν να δουν αν ο κύριος Μητσοτάκης θα εκπληρώσει την εντός εισαγωγικών υπόσχεσή του και αν θα θέσει την παρέτησή του. Κάτι να πεις. Σε διακόπτω, Αλέξανδρε, να μεταφερθούμε για λίγο. Διακόπτω τη σκέψη στην Καριλάου Τρικούπη, όπου ο Βασίλης Κουλάκης, βλέπω από το μόνιτορ ότι έχει δίπλα τον Γιώργο Νομερίτη. Κάνω λάθος? Ναι. Βεβαίως τον έχω και όπως είπε ο Σπύρος ο Μεταξάς, τον υπηρεσιακό υπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, είμαστε μαχητικοί στο κανάλι 29, αλλά και υπέρ. Το κτίριο είχε προηγουμένως αρκετές φορές βγει στο μπαλκόνι για να χαιρετήσει τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ. Όπως μας είπε και πριν από λίγο ο κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης, ο κύριος Παπανδρέου σε πολύ λίγα λεπτά θα προβεί στην δήλωση που τόση ώρα αναμένουμε. Διότι στα τι, δηλαδή δεν θα περιμένει τις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη, θα περάσει πρώτα στις δηλώσεις του κύριου Παπανδρέου? Είναι ένα θέμα που και ο κύριος Χιτήρης δεν μας το διευκρίνησε. Ο κύριος Παπανδρέου ήταν να κάνει δήλωση νωρίτερα. 9.30 ώρα, ναι. Τελικώς όταν υπήρξε η πληροφορία, όταν μάθαμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρόκειται να κάνει δηλώσεις, βλέπουμε μια καθυστέρηση. Δεν αποκλείεται συνεπώς ο κύριος Παπανδρέου όντως να περιμένει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Καλώς, ευχαριστούμε, στρατή. 46,2% 167 έδρες, Νέα Δημοκρατία 41,2% 116 έδρες στη Βουλή, Άνοιξη 4,7% 9 έδρες, ΚΚΕ 4,2% 8 έδρες, Συνασπισμός 2,6%, δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, τα λοιπά κόμματα 1,1%. Τάκη, το ποσοστό σφάλματος του σύμπλην 1% έχει μειωθεί τώρα? Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς μεγαλύτερο αριθμό εκλογικών τμήματων, ασφαλώς και μειώνεται το ποσοστό. Συν το γεγονός ότι όσο περισσότερα εκλογικά τμήματα μπαίνουν μέσα στο σύστημα της ΔΕΛΤΑ πληροφορικής, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι το συνολικό δείγμα, το μέχρι τώρα συνολικό δείγμα των τμήματων. Βλέπω, εξακολουθώ να βλέπω χαμηλά το συνασπισμό. Ναι, εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση, έπρεπε να την κάνουμε εξ αρχής αυτή την παρατήρηση. Εκεί που ανεβαίνει η δύναμη της αριστεράς και ειδικότερα του συνασπισμού,
πρέπει να είναι από τη Β' Αθηνών, από την Α' Θεσσαλονίκης και από διάφορα τμήματα της Α' Αθηνών. Θεωρώ πως αυτά ακόμα δεν τα έχουμε σε επάρκεια. Αν υπολογίσουμε ότι έχουμε 1621 εκλογικά τμήματα από τη Β' Αθηνών, παραδείγματος χάρη, και 1000 τόσα περίπου από την Α' Αθηνών. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σταθούμε άλλο στα εκλογικά αποτελέσματα. Να αφήσουμε για λίγο τις κάρτες και να πάμε πίσω στο στούντιο 2 του Αντένα. Απλά και μόνο λέγοντας τον Πάνο ότι βρισκόμαστε πάνω και κυρίες και κύριοι εσείς που βρισκόσαστε καλεσμένοι στο στούντιο 2, ότι βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο ένα πόδι αυτή τη στιγμή με τις κάμερές μας στραμμένες προς πάσα κατεύθυνση. Ακριβώς. Και προς Μέγαρο Μαξίμου και προς Εκάλη, περιμένοντας τις δηλώσεις. Οπότε παρακαλώ πολύ, μην υποστοφαλτιμήνει κανένας καλεσμένο αν ζητήσω διακοπή. Ενημερώστε μας λίγο νωρίτερα. Εντάξει. Ο κ. Σαμαράς πήρε 100 στη Νέα Δημοκρατία, 1971 ψήφους, και ο κύριος Τζίρος... Αλλά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει πραγματικά μια πολιτική για μια τετραετία, άρα σημαίνει και κάποιες κοινωνικές, αν θέλετε, συμμαχίες, αλλά και μια πολιτική σε επιμέρους τομείς που να μην επιτρέπει στα διάφορα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μια στήρα αντιπολίτευση, και θα είναι το ίδιο επιτυχημένο ώστε να μην, όπως είπε ο κ. Ψυχάρης, να μην υπάρχει το κίνητρο από τα άλλα τα κόμματα να ζητήσουν εκλογές. Αυτό νομίζω είναι απαραίτητο, όχι τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο για την ίδια τη χώρα, να έχουμε περισσότερο χρόνο και για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και χρειάζεται και κάποια σταθερότητα. Να υπάρχει δηλαδή κυβερνικός ορίζοντας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα μας, τα οποία δεν λύνονται με συνεχείς εκλογές. Αν σας ζητούσα να μου πείτε το επαρχμόν ένα πρόβλημα, το μείζον πρόβλημα που βλέπετε μπροστά σας, ποιο θα λέγατε αυτό? Θα λέγατε οικονομία? Το οικονομικό είναι για την πλειοψηφία του κόσμου και είναι και προϋπόθεση στο να ασκήσουμε μια πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα λειτουργίας της δημοκρατίας. Θεσμικά θα λέγαμε. Θεσμικά. Και αυτά... Αυτή τη φάση είχαμε ευρύτερη υποστήριξη. Τώρα από εδώ και πέρα το τι θα γίνει είναι βραδιά ελπίδας, αλλά και περισυλλογής ταυτόχρονα. Είναι μια βραδιά που για μένα είναι το ξημέρωμα μιας άλλης μέρας. Μιας μέρας μάχης, αλλά και επαγρύπνησης, περίσκεψης. Είναι μεγάλα τα προβλήματα. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι. Έχουμε ενότητα, που είναι το πιο σημαντικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Έχουμε έναν ηγέτη που για μας είναι και εμπνευστής και δάσκαλος, μας ενώνει, και έχουμε ένα λαό που μας έδωσε μια ετοιμιγορία που μας κάνει πανίσχυρους σε ό,τι αφορά τα πολιτικά ζητήματα. Αλλά εμείς δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι δεν θα αισθανθούμε καθόλου ότι είμαστε οι ηγέτες ενός πανίσχυρου κράτους. Θέλουμε πανίσχυρη κοινωνία. Θέλουμε να κάνουμε τον πολίτη συμμέτοχο, πρωταγωνιστή. Και αν δεν το πράξαμε στην οκταετία που πέρασε, θα το κάνουμε τώρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Ματά, και τώρα μπορούμε να πάμε σε αποτελέσματα της επικράτειας. Έχουν έρθει τα τελευταία και αμέσως να παρακολουθήσουμε τους πίνακες. Κυρία Τζιλιγιάννη. Στην επικράτεια λοιπόν, στο 32,4% των εκλογικών τμήματων, σχεδόν το 1 τρίτο, το 1 τρίτο των εκλογικών τμήματων, το ΠΑΣΟΚ έχει ποσοστό 46,3% και 168 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία 40,9% και 115 έδρες, η Πολιτική Άνοιξη 4,7% και 9 έδρες, το ΚΚΕ 4,3% και 8 έδρες, ενώ ο Συνασπισμός 2,7% και τα λοιπά κόμματα 1,1%. Και τώρα βλέπουμε το χάρτη για να δούμε πώς διαμορφώνεται ακριβώς, να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση με τα χρώματα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι η σκληρή ή, όπως θέλετε, για τους ηττημένους η σκληρή και η χαρούμενη για τους νικητές πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς έχει ο χάρτης με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή από τη ΔΕΛΤΑ Πληροφορική. Δεν ξέρω αν για όσους δεν ξέρουν καλή γεωγραφία, να πούμε τις λίγες της Νέας Δημοκρατίας που είναι λιγότερες. Είναι η Δράμα, η Καβάλα, το Κιλκής, η Χαλκιδική, οι Σέρες, η Καστοριά, η Φωκίδα, η Ευρυτανία, η Μεσσηνία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα
με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με άλλα αποτελέσματα από όλη την επικράτεια, ναι, με τους συναδέλφους, την Σοφία Τηλιγιάννη και τον Στέλιο τον Λεύκοβιτ. Έδρες έχει μία μικρή, συνεχίζει να έχει πτώσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και δύο έδρες μετακινούνται από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φτάνει τις 168. Η Νέα Δημοκρατία είναι ήδη στις 115 και θα ήθελα να σημειώσω το εξής που θα είναι ενδιαφέρον και για τη συζήτηση των καλεσμένων του Πάνου Παναγιωτόπουλου. Ήδη ο κύριος Σαμαράς, η Άνοιξη, είναι στο μετέχνιο να χάσει και αυτή μία έδρα. Με 0,3, εάν συνεχίσει να χάσει, οι έδρες θα γίνουν 8 ή 0,35. Και επειδή η πρόβλεψη είναι για 4,2, το πιθανότερο είναι και ο κύριος Σαμαράς 8 έδρες θα βγάλει τελικά. Και με δεδομένο, εάν δεχτούμε την εκτίμηση της Δέλτα Πληροφορικής, ότι και ο συνασπισμός θα μπει τελικά στη Βουλή, μπορούμε βασίμως να υποθέσουμε ότι το σύνολο των εδρών της Νέας Δημοκρατίας και της Άνοιξης δεν θα φτάνει τελικά τις 121 έδρες. Το λέω αυτό ως ένα στοιχείο συζήτησης για τους καλεσμένους του Πάνου Παναγιωτόπουλου. Ας πάμε όμως τώρα, ας πάμε στο στούντιο 2, Πάνο, σε σένα είναι. Γιάννη, είναι πολύ σημαντική η επισήμανση που έκανες. Τελικά, αν λάβουμε τις αναλογίες. Ναι, εγώ βλέπω δηλαδή ένα 118 έως 120 έδρες να πηγαίνουν Νέα Δημοκρατία και Άνοιξη. 120 ήταν καταπληκτικό, γιατί είναι ακριβώς το μετέχνιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο 2 μας βρίσκει η ροή των αποτελεσμάτων στο κρίσιμο σημείο που συζητούμε πλέον όχι για το ποια θα είναι η κυβέρνηση αύριο. 8,6, 35,1 Νέα Δημοκρατία, 7,7 το ΚΚΕ, 5,6 Πολιτική Άνοιξη, 2,4 Συνασπισμός, 0,6 τα υπόλοιπα κόμματα. Αχαΐα, 46,9 των εκλογικών τμήματων, προηγείται το ΠΑΣΟΚ με 55,7%, 35% ακριβώς η Νέα Δημοκρατία, 3,6 το ΚΚΕ, 3,4 η Πολιτική Άνοιξη, 1,7 ο Συνασπισμός, 0,6 τα υπόλοιπα κόμματα. Να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας τώρα στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Κύριε Κωνσταντόπουλε, με συντομία να κλείσουμε, ναι, τη συζήτηση για την επόμενη μέρα, διότι με ειδοποιούν ότι σε 2-3 λεπτά έχουμε δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου. Να σας πω την άποψή μου. Νομίζω ότι αυτές οι εκλογές έρχονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Συμπληρώνεται μια 20ετία μεταπολίτευσης. Σε αυτή την 20ετία, τρεις φορές κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, δύο φορές το ΠΑΣΟΚ. Εκλογικοί νικητές υπήρξαν. Στο πολιτικό επίπεδο οι κυβερνητικές πολιτικές δεν απέδωσαν. Γι' αυτό και έχουμε σωρευμένα όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Η κυβέρνηση που διαμορφώνεται με την πλειοψηφία που κατακτά το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά σε ορισμένες συγκεκριμένες προκλήσεις. Θα εφαρμοστούν τα προγράμματα οικονομικής σύγκλησης, κοινωνικής συνοχής, θεσμικού εξυγχρονισμού που απαιτούν οι διαδικασίες στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή. Το Μάστριχτ. Επίσης, θα αντιμετωπιστούν οι μεγάλες πιέσεις από τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς επίσης και από τις εκκρεμότητες των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Και τέλος. Με πρώτο αυτό των Σκοπίων. Με όλα, με μπροστά. με όλα κατά την άποψη. Και τέλος, βρισκόμαστε μπροστά σε πολιτικό σύστημα το οποίο έχει εξαντλήσει τον εσωτερικό του δυναμισμό. Δεν μπορεί να αυτοανανεωθεί. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο μένει παραδοσιακά προσκολλημένο στις δομές, θα έλεγα, της βενιζελικής περίοδου. Οι ηγεσίες ταυτόχρονα των συγκεκριμένων κομμάτων που δεσπόζουν και κυριαρχούν στο πολιτικό παιχνίδι και αυτές ό,τι είχαν να δώσουν το δώσαν. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και τα δύο μεγάλα κόμματα το θεωρούν ως στοιχείο εσωτερικών διεργασιών. Ο μεν κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα αποσυρθεί και ήδη συμβαίνουν αυτές οι διεργασίες. Ο δε κύριος Παπανδρέου είχε πει ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την Προεδρία. Ήδη λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα θα δημιουργήσει εσωτερικές διεργασίες στα κόμματα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι οι εξελίξεις είναι δεδομένες. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη συγκυρία, εγώ νομίζω ότι ο συνασπισμός της αριστεράς, ως ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά και μέσα και έξω από τη Βουλή, έχει ρόλο να παίξει. Παίζοντας ένα συγκεκριμένο. Μάλλον ασκώντας μία συγκεκριμένη παρέμβαση προς τρεις κατευθύνσεις. Να ενισχυθούν οι αντιπολωτικές τάσεις, να μεταρρυθμιστεί ευρύτερα το πολιτικό σύστημα και να διευρυνθεί και να μορφοποιηθεί η ανανεωτική οικολογική και ριζοσπαστική αριστερά. Πολύ κύριε Κωνσταντόπουλε. Κύριε Κωνσταντόπουλε, με την ίδια συντομία θα παρακαλέσω. Πολύ πιο σύντομα. Δικηγόρος είναι ο Κωνσταντόπουλος, λέει πολλά. Τελικά είναι απαραίτητη η δικηγόρη όταν υπάρχει κλίμα πολιτικού αυταρχισμού, κακής διαχείρισης. Κάτσε πάλι, θα πεις, κάτσε να πούμε. Μα αυτό δεν λέμε. Πρώτο. Κύριε Κωνσταντόπουλε. Θα έχουμε εξελίξεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι δεδομένο αυτό.
Και να συμπληρώσω μόνο κάτι, ότι εφόσον θα έχουμε αλλαγή στην ηγεσία. Ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω, έχουμε δηλώσει στο κοινό.